Μέσα σας ακούω. 2 σέντς στις τιμές των καυσίμων. Πάει πόσο σήμερα η βενζίνη 95 οκτανιών. Η βενζίνη 95 είναι στο 1,32, η 98 1,36, Euro Diesel 1,39 και Hitchin Diesel 1,2. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη μείωση που έχουμε στους τελευταίους 2 μήνες. Τέταρτη συνεχόμενη μείωση. Ναι, και πρέπει να πω ότι η διαφορά από τις 2 Σεπτεμβρίου που ήταν η τέταρτη, έχουμε μία μείωση περίπου των 10 σέντ. 10 σέντ. Υπήρξαν μειώσεις 2 Σεπτεμβρίου, μετά στις 26 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου και η σημερινή. Όλες μαζί υπήρχε μία μείωση περίπου της τάξης των 10 σέντ αναπροϊόν. Και πότε είχαμε ξαναδεί τέτοια τιμή, πριν πόσα χρόνια? Δεν μπορώ από την χρόνια υπήρξαν τέτοιες τιμές. Όπως βλέπεις, οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια πάντοτε με τις τιμές στην διεθνή αγορά. Άρα μπορεί να είχαμε δει και πριν 3-4 μήνες να είχαμε δει τις τιμές, αλλά μπορεί και το ίδιο που βλέπουμε τώρα σε μία εβδομάδα να δούμε ακριβώς το ανάποδο μας, έτσι. Πάντα μας χαλάτε το όνειρο στο τέλος. Μα δυστυχώς και εμείς σαν πρωτοδυτικοί θέλουμε μειώσεις τις τιμές όσο περισσότερο γίνεται. Δηλαδή εκεί που μας είπατε για 4 συνεχόμενες μειώσεις, στο τέλος μας λέτε ότι μην αποκλείεται και μία αύξηση αύριο μεθαύριο. Αγαπητέ, κύριε, ποτέ δεν αποκλείεται τίποτε με τα καύσιμα. Διεθνώς οι τιμές, από ό,τι βλέπω, πέφτουν όμως. Πέφτουν ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ψωτική τάση και βοηθάει και η ισοτιμία του δολαρίου. Αν συνεχίσουν, τίποτε δεν αποκλείεται να δούμε και πέφτει τη συνεχόμενη μείωση. Δεν βλέπετε ο κόσμος να έχει ούτε δουλειά, θα του πάρουν τώρα και τα σπίτια. Πέφτουν λίγο τα επιτόκια, αλλά δεν βοηθούν από ό,τι φαίνεται. Βοηθήστε εσείς να κινείτε τουλάχιστον ο κόσμος. Κύριε Νικήτα, πρέπει να λέμε στους ακροατές μας όμως και στον καταναλωτή ότι από αυτά τα λεφτά το 63% είναι φόρος πάνω στα καύσιμα. Πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαστε οι συλλέκτες φόρου για τον κράτος, ίσως οι καλύτεροι. Μάλιστα. Το λιγότερο που ήρθε κάποιος και ζήτησε να βάλει βενζίνη σε ευρώ, ποιο ήταν? 5 έχουμε δει και 3, αλλά το 5 ευρώ συζητείται πάρα πολύ σήμερα. Δεν σας λένε θέλω 5 ευρώ βενζίνη. 5 ευρώ και σε συντροφόρο, τα 5 ευρώ είναι σε coins, δεν είναι σε χαρτονόμισμα. Μαζεύουν τα coins είτε από τους κουκουμάδες τους είτε από τις διάφορες τσέπες που μπορεί να έχουν και έρχονται για 5 ευρώ. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Και επειδή είχα πει για το φόρο προηγουμένως, έτσι για να έχουμε μια ένδειξη, η βενζίνη είναι 95 που είναι 1,32 σήμερα. Τα 80 σεν είναι φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Τα 80 σεν. Πού μας κατάντησαν, κύριε Στεφάνου, να έρχονται εκεί άνθρωποι με τα κέρματα και να βάλουν βενζίνη? Τα λάθη είναι πολλά, δεν μπορούμε να είμαστε εμείς κριτές τώρα. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην κυπριακή οικονομία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Στεφάνου.